Εικόνες ντροπής και με την επικίνδυνοτητα να χτυπά κόκκινο στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Αγίας Μαρίνας στο Δήμο Μαλεβιζίου. Η εικόνα των τουαλετών ενός δημοτικού σχολείου που φιλοξενεί μέσα 250 παιδιά είναι ούτε για τον Μπαγκλαντές. Τα ξύλα σπάσανε από κάτω στα πατώματα, οι οροφές έχουν σαπίσει, θέλουν αντικατάσταση τελείως τα παιδιά, δεν μπορούν να τις χρησιμοποιούν. Όλα τα παιδιά πηγαίνουν το μεσημέρι πλέον στο σπίτι τους για την ανάγκη τους. Έχει γίνει καταγγελία στο υγειονομικό από γονείς που τα παιδιά τους είχαν θέματα υγείας να φταίνουν τουαλέτες. Μας λέτε ότι είμαστε κοντά σας από τον Δήμο. 3 χρόνια δεν έχουμε ανύπαρκτη. Δει τίποτα να γίνει. Εντελώς ανύπαρκτη. Κάντε μας τουαλέτες, μπείτε μέσα, παιδιά. Είναι τραγική κατάσταση. Και ποιος θα αναλάβει την ευθύνη μέχρι να γίνουν, εάν υπάρχει ατύχημα. Μας θεωρείτε εχθρικούς, αλλά είναι πολλά τα χρόνια που ακούμε υποσχέσεις. Ήρθαμε. Μας πληρώσες, κοιτάμε στα μάτια και περιμένουμε το επόμενο βήμα. Δικαιολογίες του τύπου δεν έχουμε λεφτά ή φτάνουν στο τέλος της χρονιάς, δεν μας ικανοποιούν φυσικά. Πλέον δεν ξέρουμε πότε θα συμβεί το κακό. Για σοβάδες που πέφτουν, κάνουν λόγο γονείς που αναφέρονται και σνάφια κατάσταση στις τουαλέτες, διεκδικώντας λύσεις από τη Δημοτική Αρχή. Οι τουαλέτες είναι άθλιες. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να πατήσει ένα παιδί και να πάει το έδαφος κάτω. Είναι όλα προκάτ, είναι όλα σάπια. Ανά πάσα ώρα και στιγμή κάποιο παιδάκι, όχι μόνο να κοπεί, γιατί είναι, κόβουν τα σίδερα και οι λαμαρίνες μέσα που είναι σε άθλια κατάσταση, αλλά κινδυνεύει και η υγεία του υγειονομικά. Από ό,τι βλέπετε, είναι ένα σχολείο ξεχασμένο από το Δήμο. Ένα σχολείο που μέρα με τη μέρα καταραίει. Μαζευτήκαμε εδώ γιατί τίθενται πλέον θέματα ασφαλείας και υγείας για τα παιδιά μας. Έτσι, είναι ένα σχολείο που σοβάδες πέφτουν κάθε μέρα. Ναι, έχουν πέσει όμως κατά διαστήματα και επίσης μέσα σε πάρα πολλά σημεία κρέμονται. Οργή και αγανάκτηση για την κατάσταση του σχολικού συγκροτήματος, με τους γονείς μαθητών να αφήνουν αιχμές για τη στάση της Δημοτικής Αρχής Μαλεβιζίου, καθώς όπως επισήμαναν, έπεσαν στο κενό οι δεσμεύσεις των αρμοδίων για τη δρομολόγηση λύσεων τα περασμένα Χριστούγεννα. Παράλληλα, περιέγραψαν την επικινδυνότητα που επικρατεί στον δρόμο, όπου οδηγοί αναπτύσσουν μεγάλες ταχύτητες, τονίζοντας την ανάγκη δρομολόγησης παρεμβάσεων από τη Δημοτική Αρχή. Ένα σχολείο που έχει φτιαχτεί για 125 άτομα, από ό,τι μου είπαν, και φιλοξενεί αυτή τη στιγμή 240 παιδιά. Κόβουν κορδέλες σε νέα κτίρια, σχολικά κτίρια, σύγχρονα κατά τα άλλα, που είναι προκάτ από τσίγκους, το βλέπετε άλλωστε απέναντί σας. Δικαιολογημένη χαρακτήρισε την αγανάκτηση των γονέων ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, ο οποίος συνιστά υπομονή στους γονείς μέχρι το Πάσχα, οπότε θα τρέξουν όπως είπε οι αναγκαίες εργασίες ως προς την τυχοποιία και τις τουαλέτες. Θα κάνουμε τουαλέτες από μηδενική βάση, 15ήμερο διακοπών του Πάσχα. Αν και εφόσον δεν προλάβουμε, θα προσθέσουμε χημικές για την εξυπηρέτηση των παιδιών μέχρι να ολοκληρωθούν. Για τους οπαδές που πέφτουν. Το ίδιο διάστημα. Το ίδιο διάστημα θα αφαιρεθούν όλα τα κομμάτια τα οποία κρέμονται και έχουμε το προβλήμα. Τα είδαμε και εμείς οι ίδιοι. Στεκόμαστε δίπλα στα δίκαια αιτήματα των γονέων. Πρωταρχικός μας στόχος και σκοπός είναι η ασφάλεια των παιδιών και η υγιεινή των παιδιών. Σε ό,τι αφορά τα ζητήματα οδικής ασφάλειας έξω από το σχολείο, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος δήλωσε ότι θα υπάρξει μέρημνα το επόμενο χρονικό διάστημα.